σαράντα μίλα κοκκινά πουλί, σαράντα μίλα κοκκινά γιαβρί, σ' ένα μαντήλ δεμένα, σ' ένα μαντήλ δεμένα. Σαράντα σέβδας κι ανεφτάς πουλί, σαράντα σέβδας κι ανεφτάς γιαβρί, και βρίξα μόνο εμένα, και βρίξα μόνο εμένα. Για έλα έλα πουλί, έτεμεν έλα γιαβρί, ατότο Οτία, υλικάρια περίπου 30 κομμάτια, 5 αυγά, 1 κούπα ζάχαρη, 2 κεσελάκια γιαούρτι αγελάδος, 1 φακελάκι baking powder, 2 με 3 κουταλιές ελαιόλαδο, αλεύρι όσο πάρει, κάτι λιγότερο από κιλό. Εκτέλεση. Χτυπάμε καλά τα αυγά με τη ζάχαρη και προσθέτουμε και το γιαούρτι. Συνεχίζουμε να ανακατεύουμε μέχρι να γίνει ένα ομοιογενές μείγμα. Στη συνέχεια ρίχνουμε το μπέικιν και λίγο-λίγο το αλεύρι ώσπου να γίνει μία μαλακή εύπλαστη ζύμη που να μην κολλάει στα χέρια. Στο ζύμωμα θα μας βοηθήσει το ελαιόλαδο με το οποίο θα αλείψουμε τα χέρια μας. Στη συνέχεια ανοίγουμε φύλλο πάχους περίπου ενός δακτύλου και κόβουμε μπεκλαβατωτά κομμάτια, σχήμα ρόδου δηλαδή. Με το μαχαίρι κάνουμε μία τρυπούλα στη μέση. Παίρνουμε τη μία άκρη από το κομμάτι του ρόδου, την πλαίνη η καλύτερα, την γυρνάμε από πάνω και την περνάμε μέσα από την τρυπούλη. Έτσι το σχήμα που θα βγει θα θυμίζει οτί, δηλαδή αυτάκι. Ρίχνουμε λίγα-λίγα τα οτία σε καυτό ελαιόλαδο, χαμηλώνουμε τη φωτιά και ψήνουμε όσο το αρχίζουν να ροδίζουν. Tips. Προσοχή στο χρόνο ψησίματος, διότι αν τα αφήσετε λίγο παραπάνω θα πάρουν ένα καφετή χρώμα και δεν θα είναι τόσο αφράτα. Μπορείτε αν θέλετε να βάλετε περισσότερη ζάχαρη, αλλά ίσως σας φανούν πολύ γλυκά. Το ζυμάρι κόβεται καλύτερα με τη ροδέλα που κόβουμε την πίτσα. Εμείς τα τρώμε σκέτα ή με τον καφέ. Σε άλλους όμως αρέσουν περιχυμένα με μέλι. Σίγουρα θα αρέσουν και σε εσάς. Σαράντα μίλα κοκκινά γιαβρί, σ' ένα μαντήλι.